Πρόσφυγες νεαροί και οικογένειες από τη Συρία, το Ιράκ και το Σουδάν έφτασαν από το πρωί στη Θεσσαλονίκη και συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Αριστοτέλους. Εγκατέλειψαν τα κέντρα φιλοξενίας όπου διέμεναν τους τελευταίους μήνες σε Χίο, Μυτιλίνη και Αθήνα, ταξίδεψαν με τρένο μέχρι το σημείο συνάντησης. Θέλουν να εγκαταλείψουν την Ελλάδα και να πάνε σε ευρωπαϊκή χώρα της επιλογής τους. Τις τελευταίες ώρες έγινε διαδικτυακό κάλεσμα από άγνωστους για τη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη. Πρόσφυγες προσδοκούν εκατοντάδες ομοεθνείς τους να ανταποκριθούν και να πραγματοποιήσουν όλοι μαζί πεζή, πορεία μέχρι τα ελληνοσκοπιανά σύνορα. All people who work walking. We have another people, it's coming now. 3,000 people here is coming. 3,000. Yeah, all the camp it's opening and coming here. They come from where? Camp in Thessaloniki, in Athena, every camp it's opening now, today. Ένας νεαρός σύζυγος Αιγαίου επιχείρησε να αυτοπυρποληθεί. Έριξε έφλεκτο υλικό στον μπουφάν του, αλλά φίλοι του τον έσωσαν την τελευταία στιγμή. Ένας άλλος θέλησε να πέσει στο θερμαϊκό κόλπο και πάλι ομοεθνείς από τη Συρία τον απέτρεψαν. And all people have the problem here. He will die, he will throw in the sea, he will bring to petrol and the lighter. Οι συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα φιλοξενίας, όπως λένε, είναι απαράδεκτες και μας δείχνουν βίντεο από κινητοποιήσεις στη μόρια της Μυτιλίνης. Η παρουσία της ελληνικής αστυνομίας είναι διακριτική. Η Δημοτική Αρχή είναι συνεχώς ενήμερη για την εξέλιξη της απρόσμενης συγκέντρωσης διαμαρτυρίας. Είναι κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε. Βεβαίως επικοινώνησα με την αστυνομία, με τον στρατηγό, τον διοικητή της Θεσσαλονίκης, ο οποίος μου είπε ότι είναι σε γνώση τους, έχουν δυνάμεις στην πλατεία Αριστοτέλους και ελπίζουμε ότι θα προλάβουν οποιοδήποτε γεγονός. Εύχομαι να μην γίνει κάτι, διότι αυτά τα οποία ακούγονται είναι πάρα πολύ δυσάρεστα. Από το βήμα ημερίδας του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στη Θεσσαλονίκη, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης είπε: Να τους δώσουμε να αντιληφθούν ότι τους δεχόμαστε στην κοινωνία μας. Και αυτό γιατί? Διότι έχουμε μία υποχρέωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε μόνιμα, να φιλοξενήσουμε μόνιμα γύρω στις 50.000 ανεργαβόρους σε όλη τη χώρα. Ένας αριθμός ο οποίος πάρα πολύ καλά μπορεί να απορροφηθεί και μπορεί να απορροφηθεί μόνο να τους προσεγγίσουμε. Ιδάλλως όλοι ψάχνουν να πάνε στη χώρα των ονείρων τους, ήδη η Γερμανία ή η Σουηδία, που δεν είναι και τόσο χώρα των ονείρων τους. Όπως διαπιστώνω όταν πάνε. Κινητοποίηση από τις δομές φιλοξενίας της Κεντρικής Μακεδονίας δεν υπάρχει.